Ο Ρόμπερτ Αμπέλα είναι ο νέος πρωθυπουργός της Μάλτας, καθώς εξελέγει πρόεδρος του Εργατικού Κόμματος και κληρονομεί αυτόματα τη θέση του πρώην πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ. Ο Αμπέλα υποσχέθηκε να μην επαναλάβει τα λάθη της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά δεσμεύτηκε να κρατήσει ζωντανή την κληρονομιά του προκατόχου του. Αφού το Μουσκάτ ανέλαβε την εξουσία το 2013, η Μάλτα είχε καταγράψει χρόνια οικονομικής ανάπτυξης με ρεκόρ το 2013, αλλά είχε επισυστεθεί υπό εξονυχιστικό έλεγχο λόγω ανησυχιών για το κράτος δικαίου και ενός αμφιλεγόμενου προγράμματος χορήγησης υπηκότητας σε πολύ πλούσιους. Ο Ρόμπερτ Αμπέλα, γιος του πρώην Προέδρου Τζόρτζ Αμπέλα, θεωρείται ότι ενσαρκώνει τη συνέχεια του προκατόχου του Τζόζεφ Μουσκάτ, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του εξαιτίας του σκανδάλου για τη δολοφονία το 2017 της δημοσιογράφου Ντάφνη Καρουάντα Γκαλιζία. Η δημοσιογράφος που ερευνούσε τη διαφθορά στη χώρα της δολοφονήθηκε από έκρηξη βόμβας που είχε τοποθετηθεί στο αυτοκίνητό της τον Οκτώβριο του 2017.